Καλησπέρα σε όλες και όλους. Κυρίες και κύριοι της Περιφέρειας, παρά τις εξαγγελίες και την προσπάθεια ωρεοποίησης της κατάστασης στις αστικές συγκοινωνίες από την κυβέρνηση, η πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά ο λαός της περιοχής μας που μετακινείται με αυτές είναι απαράδεκτη και δύσκολη. Τα δρομολόγια των λοφορείων έχουν μεγάλες αναμονές που ξεκινούν από 10-15 λεπτά και φτάνουν όσο περνάει η μέρα τα 30 και 35 λεπτά. Δρομολόγια χάνονται εξαιτία τη κίνηση στου δρόμου. Μέσα σταθερή τροχιά δεν υπάρχουν και το μοναδικό λοφορείο που φτάνει στο κοντινότερο σταθμό μετρό περνάει κάθε μισή ώρα και παραπάνω. Δεν υπάρχει απευθεία πρόσβαση από το Αντικό Νοσοκομείο που καλύπτει τι ανάγκε τη Δυτική Αθήνα από λεωφορείο τη Πετρούπολη. Πρέπει να κατέβουμε στο Ήλιον και να πάρουμε το μοναδικό λεωφορείο το 892 που περνάει και αυτό κάθε μισή ώρα. Δεν καλύπτονται όλες οι γειτονιές της Πετρούπολης με μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κόσμος περιμένει με τις ώρες σε στάσεις χωρίς παγκάκια, χωρίς σκέπαστρα, όρθιος, με ήλιο, βροχή, χιόνι. Ο χρόνος του εισιτηρίου της μια μισή ώρας που ισχύει για όλα τα μέσα εξανεμίζεται στην αναμονή από το ένα λεωφορείο στο άλλο. Τελικά η μετακίνηση μετατρέπεται σε ατέλειωτο καθημερινό μαρτύριο, όχι μόνο για τους συνταξιούχους της πόλης μας, αλλά και για ολόκληρο το λαό. Και για όλα αυτά βέβαια υπάρχει αιτία. Αιτία που βρίσκεται στην πολιτική που έχουν εφαρμόσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί και στις αστικές συγκοινωνίε που εφαρμόζοντας τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρούν στην εμπορευματοποίησή τους. Απαξιώνουν το συγκοινωνιακό έργο με την υποχρηματοδότηση με συνέπεια σημαντικές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και οχήματα. Πανηγυρίζουν για 10 λεωφορεία που επισκευάστηκαν το τελευταίο διάστημα και δεν μας λένε όμως πόσα είναι αυτά που έχουν μείνει εκτός λειτουργίας και πόσο, όπως αποδεικνύεται καθημερινά, κυκλοφορούν με βλάβες και γίνονται επικίνδυνα για εργαζόμενους και επιβάτες. Δεν μας λένε πόσοι ήταν οι οδηγοί και πόσοι έχουν απομείνει για να οδηγούν τα περιβόητα νέα λεωφορεία, αλλά και τα παλαιότερα. Προωθούν συνεχώ με νέου νόμου την παραπέρα ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών και μάλιστα το προβάλλουν σαν αναγκαιότητα. Αναγκαιότητα όμω για το λαό είναι οι φτηνέ, τακτικέ, ασφαλεί και σύγχρονε συγκοινωνίε και, και όχι τα κέρδη των εταιριών που λιμένονται το κλάδο με μαζικέ προσλήψει μόνιμου προσωπικού, συντήρηση των υποδομών του στόλου, συγκοινωνιακό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στι σύγχρονε ανάγκε. Να μην αντιμετωπίζονται η ποιότητα και η ασφάλεια τη ζωή επιβατών και εργαζομένων σαν κόστο. Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή, η οποία βέβαια δεν είναι άμυρη ευθυνών, καθώ τη διοίκηση ασκεί η κυβερνητική παράταξη και μάλιστα κάποια μέλη τη έχουν περάσει και από υπουργικέ θέσει να παρέμβει ώστε να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματα του λαού της Πετρούπολης. Ευχαριστώ.